Ήρθε ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας και αναβάσει το όρο σε κάθε το εκεί και προσήθων αυτό όχλοι πολλοί έχοντες με θεαυτόν πολλούς τυφλούς, κοφούς, κοινούς και εταίρους πολλούς και έριψαν αυτούς παρά τους πόδες του Ιησού και θεράπευσαν αυτούς, ώστε τους όπλους θαυμάσε, βλέποντας κοφούς λαλούντας, κυλούς υγιείς, χολούς περιπατούντας και τυφλούς βλέποντας, και δόξασαν τον Θεό Ισραήλ. Δόξασε Κύριε, δόξασε. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο Δημιουργός των πάντων. Είναι Αυτός που έφερε όλα τα όντα από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Ό,τι υπάρχει έχει γίνει από τον Θεό. Ο άνθρωπος απλώς παίρνει αυτά τα δώρα του Θεού και τα κατεργάζεται και τα μεταβάλλει και τα χρησιμοποιεί άλλοτε προς δόξον Θεού και άλλοτε δυστυχώς όχι προς δόξον Θεού αλλά προς αμαρτία. Ο Θεός ακόμα είναι και ο κυβερνήτης των πάντων. Είναι αυτός ο οποίος ρυθμίζει τα πάντα. Αυτός ο οποίος συνέχει, συγκροτεί και συγκρατεί τα πάντα στην ύπαρξη. Γιατί κάθε τι δεν αρκεί μόνο να υπάρξει, θα πρέπει και να συνεχίσει να υπάρχει. Και για να συνεχίσει να υπάρχει χρειάζεται μία φροντίδα, μία επιμέλεια, μία πρόνοια όπως αυτή που έχει ο Θεός για όλα τα δημιουργήματά Του. Η Θεία Πρόνοια είναι που κυβερνάει τα πάντα. Και είδαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο πως ο Κύριος θαυματουργεί, δηλαδή κάνει καλά τους ασθενείς, διώχνει τα δαιμόνια και θα λέγαμε με την Θεία Του αγάπη αποκαθιστά τα πάντα στο καλύτερο, έτσι ώστε να μας δίνει τις ευκαιρίες για την αιώνια ζωή και σωτηρία. Όπου εκεί πλέον δεν θα υπάρχει ασθένεια, δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει λύπη, δεν θα υπάρχει στεναγμός και δάκρυα, αλλά θα υπάρχει χαρά ατελεύτητος και αιώνια. Αυτή η Θεία Πρόνοια λειτουργήσε στη ζωή όλων των ανθρώπων και λειτουργεί, άσχετα που πολλοί άνθρωποι δεν την αντιλαμβάνονται, γιατί δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν αγαπούν τον Θεό, δεν σκέπτονται τον Θεό, δεν προσεύχονται και δεν παρατηρούν τη ζωή τους όπως πρέπει, δεν παρακολουθούν όλα αυτά που τους συμβαίνουν με αυτή την, θα λέγαμε, στο βάθος σκέψη ότι πίσω απ' όλα είναι ο Θεός. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Όλα είναι μέσα στην πρόνοια, στη ιστορική φροντίδα του Θεού. Έτσι και ο Άγιος Πορφύριος, το οποίο μελετάμε, δέχτηκε αυτή την πρόνοια του Θεού, όπως θα δούμε, πλούσια στη ζωή του και τη φροντίδα του Θεού και τη χάρη του Θεού και γι' αυτό και επειδή αποδέχθηκε αυτή τη Θεία Βοήθεια και ανταποκρίθηκε, γι' αυτό και αγίασε. Έπειτα λέγει από όλες αυτές τις περιπλανήσεις, τις οποίες περιγράψαμε, μάλλον ακούσαμε να περιγράφει ο Άγιος στα προηγούμενα, πως προσπάθησε αρκετές φορές να πάει στο Άγιον Όρος και το συνέστημα ότι οι γονείς του θα στενοχωριόντουσαν τον έκανε να γυρίσει πίσω. Έπειτα λέγει από αυτές τις περιπλανήσεις και τα πισωγυρίσματα, αφού πέρασε λίγος καιρός, πήρα θετική απόφαση να φύγω χωρίς γυρισμό, να φύγει για το Άγιον Όρος που ποθούσε. Ήτανε μικρό παιδί, 13-14 ετών. Αποφάσισα να μην ξαναβγω από το καράβι, γιατί θυμόμαστε τις προηγούμενες φορές έμπαινε αλλά και έβγαινε και γύρισε πίσω. Ξεκίνησα πάλι από τον Πειραιά, λέγει, χωρίς επιστροφή για το Άγιον Όρος. Ήτανε η τρίτη φορά που πήγαινα.
η τελευταία μετά τις τόσες ταλαιπωρίες. Όταν εφτάσαμε στη Θεσσαλονίκη ήταν Σάββατο. Η Θεσσαλονίκη τότε ήταν εβραιοκρατούμενη. Οι άνθρωποι δεν δουλεύανε το Σάββατο. Ήταν πραγματική νέκρα. Όλα κλειστά, ούτε καράβια, ούτε ταξίδια. Είχαμε φτάσει από το βράδυ. Όλοι βγήκαν από το καράβι να ψωνίσουν κάτι να φάνε. Εγώ δεν βγήκα, φοβόμουν τον πειρασμό. Φοβόμουν μήπως κάτι μου συμβεί και δεν φτάσω στον προορισμό μου, που ήταν το Άγιον Όρος. Έδωσα όμως κι εγώ σε κάποιον 15 λεπτά και μου έφερε ψωμί και σκουμπρί και έφαγα. Όλοι περίμεναν ολόκληρη την ημέρα στο λιμάνι, αφού όπως είπαμε δεν δουλεύανε. Το απόγευμα άρχισαν να έρχονται και να μπαίνουν στο καράβι καλόγυροι. Τους εκείταζα με θαυμασμό. Πρώτη φορά έβλεπα μοναχούς με ταράσα. Εγώ ήμουνα στη σκάλα. Εκεί που ήμουνα τους έβλεπα όλους που περνούσαν. Σε μια στιγμή ανέβηκε ένας ψηλός γέρος, σεβάσμιος, με μακριά γενιάδα, φορτωμένος στα δυσάκια του. Με πλησίασε. Κάθισε σε ένα πάγκο και μου είπε να καθίσω κι εγώ. «Πού πας, παιδί μου», μου λέει. «Πάω στο Άγιον Όρος», το απάντησα. «Και τι πάεις να κάνεις εκεί?» Εγώ του έκρυψα την αλήθεια και του λέω «πάω να δουλέψω». «Έλα στα Κασοκαλύβια», μου λέει. «Εκεί μένω με τον αδερφό μου σε ένα καλύβι στην έρημο. Έλα, παιδί μου, εκεί να δοξάσουμε όλοι μαζί το Χριστό μας». «Τι βιβλία διαβάζεις, παιδί μου?» με ρώτησε. Και εγώ του απάντησα. «Την επιστολή του Χριστού, την επιστολή της Παναγίας, τον βίο του Αγιώνα του Καλυβήτου. Δεν ξέρω πολλά γράμματα». Εκείνος δεν είπε τίποτα για τα βιβλία, αν ήταν καλά ή όχι. «Έλα μαζί μου», μου λέει, «και έχουμε δουλειά εκεί και θα σε πληρώνουμε. Και μπορεί να σε κάνουμε και καλόγερο». Μόλις άκουσα αυτή τη λέξη, εμιδίασα λίγο, εχαμογέλασα. Μετά μου λέει, «άκουσε παιδί μου, μη στεναχωρηθείς γι' αυτό που θα σου πω. Στο Άγιον Όρος δεν δέχονται μικρά παιδιά. Είσαι μικρούλης και απαγορεύεται να σε αφήσω να έρθεις». Εσκυθρόπωσε το πρόσωπό μου. «Μη φοβάσαι όμως», μου λέει. «Θα πούμε ένα μικρό ψέμα και ο Θεός θα μας το συγχωρέσει. Μπροστά στον Θεό δεν θα είναι ψέμα, θα είναι μια αλήθεια. Διότι εσύ αγαπάς τον Χριστό και θέλεις να πάεις στο Άγιον Όρος να λατρέψεις τον Χριστό. Λοιπόν, όποιος σε ρωτάει τι τον έχει στο γέροντα, θα του λες. Θα του λέεις, είναι θείος μου. Και εγώ θα λέω ότι είσαι ανιψός μου, της αδελφής μου παιδί». Ανέβηκα στο καράβι και άλλοι καλόγεροι πολλοί. Ήρθε βράδυ. Κάθισαν όλοι οι καλόγεροι κοντά-κοντά και ο καθένας έβγαλε το φαγητό του. Κοντά εκεί καθίσαμε κι εμείς. Μου έδωσε και ψωμί ο γέροντας να φάγω. «Τι το έχει στο παιδί, Άγιε Πνευματικέ?» ρωτούσαν όλοι. «Είναι της αδελφής μου παιδί, είναι ανιψάκι μου. Πέθανε η αδελφή μου και επειδή είναι ορφανό το πήρα μαζί μου». Βλέπουμε πως λειτουργεί η Θεία Πρόνοια και αυτός ο γέροντας, που ήταν σπουδαίος πνευματικός, πλησίασε το παιδί, προφανώς από Θεία Νεύση, το οποίο δεν θα μπορούσε αλλιώς να μπει στο Άγιον Όρος, γιατί η αστυνομία θα τον έβγαζε έξω, αλλά βλέπουμε πως ο Θεός λειτουργεί και τον παίρνει υπό την προστασία του αυτός, ο μέχρι τότε άγνωστος γέροντας. Έγινε ένα μεγάλο θαύμα της προνοίας του Θεού. Όλη τη νύχτα ταξιδεύαμε. Το πρωί, κατά τις 10 η ώρα, φτάσαμε στη Δάφνη. Όλοι οι καλόγεροι πήραν τα δυσάκια τους με τα ψώνια που είχαν κάνει στη Θεσσαλονίκη για τα εργόχειρά τους. Κατεβήκαμε στη σκάλα του πλοίου. Η βάρκα μας περίμενε. Το γέροντά μου τον προτίμησαν επειδή ήταν πνευματικός. Βήκαμε πρώτοι στη βάρκα και φτάσαμε στη σκάλα της Δάφνης και βγήκαμε έξω. Αλλά τι έγινε εκεί? Ο γέροντας απομακρύθηκε λίγο να κουμπίσει πιο εκεί τα δυσάκια του και εκείνη τη στιγμή έρχεται ένας ψηλός φουστανελάς που είχε και κόκκινο φέση με μαύρη φούντα στο κεφάλι και με αρπάζει
και με πετάει πάλι στη βάρκα που έφευγε για να φέρει κι άλλους καλογύρους. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, μου λέει. Απαγορεύεται στα παιδιά. Πήγαινε για το καράβι, να φύγεις. Εγώ έφυγα. Η βάρκα άρχισε να φεύγει. Εκείνη όμως τη στιγμή πήρε είδηση ο γέροντάς μου και έτρεχε και φώναζε. Σταμάτα, γύρισε πίσω το παιδί. Είναι δικό μου. Γύρισε η βάρκα πίσω. Ελευθερώθηκα. Και τότε του λέει ο Σερδάρης. Έτσι έλεγαν τον Φουστανελά, τον φύλακα του Αγίου Όρους. Εκείνη την εποχή ήταν τυμμένη με άσπρες φουστανέλες και με κόκκινο φέση, λεβέντιδες. Παρίσταν το παντού, σε όλες τις τελετές. Του λέει λοιπόν ο Σερδάρης, «Γέροντα, το παιδί απαγορεύεται να το πάρεις μαζί σου». «Εγώ θα το πάρω». «Είναι ανεψάκι μου», του λέει ο γέροντας. «Είναι της αδελφής μου παιδί και δεν μπορώ να το αφήσω. Είναι ορφανό, θα χαθεί». «Ναι, αλλά εμένα θα με τιμωρήσουν που θα πάρω το παιδί». «Όχι, ό,τι σου τύχει σε μένα, ναι. Εγώ θα μιλήσω στους γέροντες να μην τιμωρηθείς». Έτσι με το γέροντα θείο μου, εντός εισαγωγικό η λέξη βέβαια, που αυτός έγινε και γέροντάς μου, Παντελεήμων ήταν το όνομά του, ανεβήκαμε στη Σκήτη. Εννοεί στη σκήτη των Καψοκαλυβίων. Θέλω να πω με αυτό ότι ο Θεός έκανε πολλά θαύματα σε μέναν τον ταπεινό. Το χέρι του ολοφάνερο με προστάτευε παντού. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση το χέρι του Θεού με έφερε στα χέρια ενός Αγίου Γέροντα και πνευματικού που αυτός θα με προστάτευε. Ο Θεός τον είχε στείλει και αυτός ο Γέροντας μέσωσε. Έγινε ένα μεγάλο θαύμα της προνοίας του Θεού. Σε πολλά με βοήθησε, αλλά προπάντων η μεγάλη βοήθεια ήταν που κατόρθωσα να πάω στα Αγιονόρους τόσο μικρός, ενώ δεν επιτρεπόταν, ούτε από καλογερική ήξερα. Ο Θεός όμως με βοήθησε. Ο Άγιος Πορφύριος πάντοτε τόνιζε ότι η είσοδος του στο Άγιον Όρον σε τόσο μικρή ηλικία ήταν ένα εξαιρετικό και σπάνιο γεγονός. Θαυματουργική επέμβαση της προνοίας και της χάριτος του Θεού στη ζωή του. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει, «Όπως σας είπα, φτάσαμε στη Σκήτη. Από εκεί και έπειτα, άλλη ζωή. Ζωή εν Χριστώ. Ακολουθίες απόδειπνα όρθρη εσπερινή αγρυπνίας. Ζωή χαρισάμενη». Και έτσι εγκαταστάθηκε από πολύ μικρός στα Καψοκαλύβια. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτή την ενέργεια του Θεού, τη Θεία Ενέργεια που λέγεται Θεία Πρόνοια. Και ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες από το Θεό. «Και οι τρίχες της κεφαλής ημών πάση ρύθμιται», λέει ο Κύριος. «Μη ορφοβήστε». Γι' αυτό και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δηλαδή, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, αλλά και φροντίζει για τα πάντα, για τη ζωή μας. Παρακολουθεί και τις πλέον ασήμαντες λεπτομέρειες της ζωής μας. Επομένως, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ακόμα, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα κρίματα του Θεού, τους τρόπους του Θεού, τις μεθόδους του Θεού. Αλλά μένουμε εκστατικοί και θαυμάζουμε πώς λειτουργεί ο Θεός και πώς με μία του ενέργεια μας δίνει πολλαπλά δώρα και πολλαπλά ωφέλη. Ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδία αυτού. Πόσο ανεξερεύνητη και ακατάληπτη είναι στην ανθρώπινη διάνοια οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου. Και πόσο ανεξιχνίαστη είναι η οδή και η μέθοδη για τον οποίο εργάζεται για τη σωτηρία των ανθρώπων. Όλα όσα μας συμβαίνουν, ευχάριστα ή δυσάρεστα, μας διδάσκει και ο Άγιος Νικόδημος, προέρχονται από τον Θεό προς ωφέλειά μας. Ακόμα και εκείνα που συμβαίνουν από δικές μας ή των άλλων ελλείψεις.
ο Θεός παραχώρησε να συμβούν και μάλλον ό,τι μπορούσε να τα εμποδίσει, δεν τα εμπόδισε. Πολλές κρίσεις του Θεού για εμάς είναι ακατανόητες. Όλα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι είναι για το καλό μας, για το αιώνιο καλό μας, για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και λέει και στο αρχαίο βιβλίο των Διδαχών των Αποστόλων, ό,τι σου συμβαίνει, να το δέχεσαι ως καλό, γνωρίζοντας ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς να το θέλει ο Θεός. Ο Θεός κυβερνά τα πάντα και ευδοκεί ή επιτρέπει ή παραχωρεί ή ανέχεται να συμβούν τα πάντα. Ο διάβολος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρίχνει στάχτη στα μάτια του ανθρώπου για να μην δει την πρόνοια του Θεού. Γιατί όταν δει ο άνθρωπος την πρόνοια του Θεού, θα μαλακώσει η γρανιτένια καρδιά του, θα γίνει ευαίσθητη και θα ξεσπάσει σε δοξολογία. Κάτι που δεν συμφέρει το διάβολο. Τίποτα δεν γίνεται δίχως την πρόνοια του Θεού. Και όπου υπάρχει η πρόνοια του Θεού, σίγουρα αυτό που θα συμβεί, όσο πικρό και αν είναι, θα φέρει ωφέλεια στην ψυχή. Οι ακρίδες, οι πόλεμοι, η ανομβρία, οι αρρώστιες είναι μάστιγες. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομακρύσεως του ανθρώπου από τον Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί εξεφεύγει ο άνθρωπος από τον Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος τον Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι πού θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν. Και γι' αυτό επιτρέπει να συμβεί μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Ο Θεός συχνά επιτρέπει να γίνει αυτό που είναι για το συμφέρον των πολλών. Δεν κάνει ποτέ ένα καλό μόνο του, αλλά 3-4 καλά μαζί. Ούτε ποτέ επιτρέπει να γίνει ένα κακό, εάν δεν βγουν από αυτό πολλά καλά. Όλα τα αξιοποιεί για όφελός μας, και τα στραβά και τα επικίνδυνα. Το καλό με το κακό είναι ακατεμένα. Καλά θα ήταν να είναι χωρισμένα, αλλά μπαίνουν τα προσωπικά συμφέροντα και ανακατεύονται. Ο Θεός όμως και αυτό το μπερδεμένο το αξιοποιεί. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνεται μόνο ό,τι μπορεί να βγει σε καλό, γιατί αγαπά το πλάσμα Του. Αν ο Θεός δεν θέλει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και λίγο αν φυσήξει ο Θεός, γίνεται ο άνθρωπος φιλόσοφος. Ο Θεός ξέρει τι θα ωφελήσει τον καθένα και δίνει ανάλογα. Δεν δίνει στον άνθρωπο κάτι που δεν θα τον ωφελήσει. Βλέπει λόγου χάρη ότι περισσότερο θα μας ωφελήσει αν μας δώσει ένα κουσούρι, μια αναπηρία, παρά αν μας προστατεύσει για να μην χτυπήσουμε ή να μην μείνουμε ανάπηροι. Όταν από φιλότιμο κάνουμε το Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε Εκείνος δίνει άφθονες ευλογίες Του στα φιλότιμα παιδιά Του, την ώρα που τις χρειάζονται. Όλη η ζωή μετά περνάει με ευλογία της Θείας Προνοίας. Όταν κανείς αφήνεται στο Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει. Και πράγματι, αν χρειαστείς αύριο στις 10 η ώρα κάτι, όταν δεν είναι παράλογο και είναι ανάγκη πραγματική, 9:45 λεπτά ή 9:30 θα το έχει έτοιμο ο Θεός για να σου το δώσει. Παραδείγματος χάρη, σου χρειάζεται ένα κύπελο στις 9 η ώρα. Στις 9:05 σου έρχεται το κύπελο. Σου χρειάζονται 500 δραχμές. Την ώρα που τις θέλεις έρχονται ακριβώς 500 δραχμές. Ούτε 510, ούτε 490. Έχω παρατηρήσει ότι αν μου χρειαστεί λόγω χάρη κάτι αύριο, ο Θεός το έχει προνοήσει από σήμερα. Πριν δηλαδή το σκεφτώ εγώ, το έχει σκεφτεί ο Θεός πιο νωρίς και το παρουσιάζει την ώρα που το χρειάζομαι. Γιατί από εκεί που έρχεται, για να φτάσει σε μένα ακριβώς την ώρα που το χρειάζομαι, βλέπω πόσος χρόνος απαιτείται. Άρα ο Θεός το φρόντισε νωρίτερα. Μπορώ ώρες να σας λέω παραδείγματα από τη θαυμαστή πρόνοια του Θεού. Όταν ήμουν στον πόλεμο, στις επιχειρήσεις, είχα ένα Ευαγγέλιο και το έδωσα σε κάποιον. Μετά έλεγα, αχ, να είχα ένα Ευαγγέλιο, πόσο θα με βοηθούσε. Τα Χριστούγεννα μας είχαν στείλει πάνω στο βουνό
200 δέματα από το Μεσολόγιο. Από τα 200 δέματα, μόνο στο δικό μου δέμα υπήρχε ένα Ευαγγέλιο. Κάποιος είχε κάνει μια μονάδα ιχθυοτροφείου και όλη η μέρα έλεγε «Δόξα σε ο Θεός», γιατί έβλεπε συνέχεια την πρόνοια του Θεού. Μου έλεγε ότι το ψαράκι, από τη στιγμή που θα γονιμοποιηθεί και είναι μικρό σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας, έχει και ένα σακουλάκι με υγρό για να τρέφεται, μέχρι να μεγαλώσει και να μπορεί να πιάνει κανένα μικροοργανισμό από το νερό. Του έχει δηλαδή και την κομπανία, τον εφοδιασμό με τρόφιμα του ο Θεός. Και αν γι' αυτά προνοεί ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος συχνά κανονίζει και αποφασίζει για όλα χωρίς τον Θεό. Θα κάνω, λέει, δύο παιδιά. Τον Θεό δεν το βάζει στο λογαριασμό. Γι' αυτό και γίνονται τόσα ατυχήματα και σκοτώνονται τόσα παιδιά. Έχουν οι περισσότεροι δύο παιδιά, το ένα χτυπάει με το αυτοκίνητο, το άλλο ρουσταίνει και πεθαίνει και δεν έχουν μετά κανένα παιδί. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος. Όλα έχουν τον σκοπό τους. Και τίποτα δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει κάποια αιτία. Ούτε μια πευκοβελώνα δεν πέφτει από το πεύκο, αν δεν θέλει ο Θεός. Εμείς ζούμε σαν να μην αισθανόμαστε το μεγαλείο της Θείας Πρόνοιας. Ο Θεός είναι πολύ μυστικός. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις ενεργείες Του. Μην νομίζετε ότι ο Θεός το έκανε έτσι και μετά το διόρθωσε. Ο Θεός είναι αλάθητος. Δεν διορθώνει τίποτε. Ποιος είναι όμως ο Θεός στο βάθος Του, στην ουσία, εμείς δεν το γνωρίζουμε. Τις βουλές του Θεού δεν μπορούμε να τις εξιχνιάσουμε. Ας εμπιστευόμαστε όμως στην αγάπη του Θεού και ας δεχόμαστε και ας Τον δοξάζουμε για τη Θεία Του πρόνοια. Και έτσι θα ζούμε με αληθινή χαρά και μακαριότητα και θα πορευόμαστε από θαυμασμό σε θαυμασμό και από έκπληξη σε έκπληξη, βλέποντας κάθε στιγμή την ιστορική Του πρόνοια και αγάπη. Και έτσι, ζώντας σύμφωνα με το Άγιο θέλημά Του, δοξάζοντας και ευνοώντας Αυτόν και αγαπώντας Αυτόν, θα αξιωθούμε και τις βασιλείες Του. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.